Καλημέρα βρε παιδιά, καλή χρονιά, καλώς ήρθατε στο καινούριο εδώ πέρα vlog για το καινούριο του καινούριου. Πραγματικά το βλέπεις, δηλαδή κοιμάμαι όρθιοι έτσι, δηλαδή, πραγματικά. Καλώς ήρθες τέλος πάντων στο πρώτο βίντεο του στο πρώτο βίντεο για το 2023. Ο λόγος μου είναι χρονοκαθυστέρηση τελείως παιδιά, πραγματικά. Ανοίξτε τα σχολεία ρε φίλε, γιατί... Εδώ σπάνω, πρέπει όμως να πάω για καφέ. Δεν γίνεται να ανοίξει το μάτι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ γύρισα σπίτι από τον καφέ. Τώρα βασικά είμαι άνθρωπος, μπορώ να σου μιλήσω πάρα πολύ καλά. Ξύπνησε το ίνι μου. Καλή χρονιά ρε παιδιά. Με υγεία, με αγάπη, ό,τι επιθυμείτε να σας φέρει αυτός ο καινούργιος ο χρόνος. Λοιπόν, και ήρθα σπίτι παιδιά και γίνεται όχι πανικός. Εν τω μεταξύ εγώ την Παρασκευή είχα τραπέζι γιατί γιόρταζε η κόρη μου και είχα 12 άτομα τραπέζι και γενικά αν εξαιρέσεις ότι βγάλαμε όλο το νοικοκυριό από πιάτα και αυτά και τα πλέναμε σε δόσεις αυτό πρέπει να τα τακτοποιήσω. Εν τω μεταξύ συμβαίνει αυτό. Δεν έχω ξεστολίσει, θα ξεστολίσω, συμβαίνει αυτό στην τραπεζαρία. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα έχουμε και το ηλιακό σύστημα γιατί θα πάμε την εργασία μας στο γυμνάσιο και γενικά επικρατεί ένας χάος. Ήρθα σπίτι, παρκάρω το αυτοκίνητο, ανεβαίνω πάνω, χαιρετάω την πρινσίς και ξαφνικά με παίρνω από το σχολείο και μου λένε έλα πάρ' το παιδί σου ζαλίζεται. Οπότε ξανά βάλα το αυτοκίνητο, ξανά έφερα το κυρουγάκι στο σπίτι γιατί ζαλιζόταν και πήγα να τον πάρω και τον έχω εδώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσω τις δέσμες. Γιατί δεν γίνεται. Οπότε σου έδειξα το πριν και τα λέμε στο μετά. Λοιπόν, η φάση είναι κάπως έτσι. Έχω ξεστολίσει ουσιαστικά το δέντρο. Α, ωραία, το ξεστόλισα κατά τα άλλα. Λοιπόν, το ξέχασα αυτό. Η φάση είναι έτσι. Θέλω να ξεμπερδέψω τα φωτάκια. Εν τω μεταξύ, έβγαλα την μπλούζα, έσκασα. Τι ζέστη είναι αυτή. Είναι 8 Ιανουαρίου και έχει ζέστη. Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται κάθε φορά, κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, με τα φωτάκια είναι τραγικό. Ενώ τα αντιλίγω σε εφημερίδα για να ξέρω που είναι η αρχή και το τέλος και γενικά να μην μπλέκονται, αυτό που το βάζει στο δέντρο και πα, ρε παιδί μου, να το ξετυλίξει και γίνεται χάλια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος κοιμάται. Δεν ξέρω τώρα τι φάση και γιατί ζαλίστηκε. Χθες το βράδυ ήταν μια χαρά. Ήταν πολύ καλό το πρωί. Εγώ γενικά, όταν έχει κάτι το παιδί, δεν το στέλνω στο σχολείο. Δεν θέλω, εξάλλου τα άλλα παιδάκια τι φταίνε. Οπότε θα σταματήσω τώρα να μαγειρέψω. Από τα φαγητά που είχαν μείνει από το τραπέζι έχουν μείνει αρκετά. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω να τα ανανεώνω μου λίγο σαλτσούλα. Εν τω μεταξύ είχα κάνει και πάρα πολλά συνοδευτικά και πατάτες φούρνου και ρύζι και πατάτες τηγανιτές για τα παιδάκια και πάρα πολύ κρέας. Εν τω μεταξύ έχω να σου πω ότι γενικά όλες τις γιορτές έχω φάει όλα τα ζώα. Τραγικό έτσι πως ακούγεται, αλλά έφαγα όλα τα ζώα. Και σήμερα που λες, έχω λουκάνικα. Τι είχε ψήσει ο άντρας μου λουκάνικα στο μπάρμπεκιου. Νάτα. Διάφορα λουκανικάκια. Οπότε τώρα εγώ φράζω το μπρόκολο. Και θα κάνω και μια σαλτσούλα με πιπεριά. Να το βάλω πάνω στο ριζάκι. Για να φάνε. Φτιάχνω εδώ πέρα και τα μαχαιροπύρουνα, τα βάζω τώρα εδώ στην κασετίνα, μέσα στη βαλίτσα, γιατί εντάξει, τραπέζι είχαμε. Να μην βγάλουμε, να δείξουμε λίγο την πρίκα μας. Οπότε, όπως βλέπετε, υπάρχει μια άχαρη εικόνα, πάει το δεντράκι μας, του χρόνου να είμαστε καλά. Σκούπισα και όλα σφουγγάρισα γιατί είχε αυτά εδώ πέρα του δέντρου, να βλέπεις αυτό εδώ πέρα. Οκ, θα το πάρω μετά. Γενικά υπάρχει μια γύμνια πλέον σε αυτό το σπίτι, αφού φύγαν όλα τα χριστουγεννιάτικα. Πρίσε, συμφωνείς? Συμφωνείς? Εσύ σε αυτή τη γύμνια τι έχεις να πεις Πρισάκι, σ' αρέσει, σ' αρέσει, αχ τη ζωή σου να αχ, πραγματικά. Και το τραπέζι έχει μείνει με αυτές εδώ πέρα τις τελευταίες τις πιατέλες, γιατί έχουμε ακόμα λίγο βασιλόπιτα και εδώ πέρα η αγαπημένη μου βασιλόπιτα Black Velvet και μια δίπλα, εντάξει, οπότε είναι στρωμένη και η τραπεζαρία η κεντρική. Και αυτά κατευθείαν θα πάνε για αποθήκη.
Γεια σου! Καλή Παρασκευούλα να έχεις, γιατί εδώ πέρα είναι Παρασκευή. Εκεί πέρα που το βλέπεις, δεν ξέρω τι είναι. Πέρασαν οι μέρες από την τελευταία φορά που άνοιξα την κάμερα, αλλά έχω να σου πω ότι έχω περάσει από ιστορία. Ηράκλειο, άλωση της Κωνσταντινούπολης, έχω περάσει από το Υγροπύρ, έχω περάσει από την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, βλέπεις. Έχω γίνει εξπερ. Εν τω μεταξύ, μετά τις διακοπές, έχουμε λησάξει να γράφουμε διαγωνίσματα. Πραγματικά. Δηλαδή, σήμερα Παρασκευή θα γράφουν ιστορία, χθες γράψανε γλώσσα. Εντάξει, θα έχω παίξει. Την Δευτέρα γράφουν μαθηματικά και την Τρίτη γλώσσα. Και μετά έρχεται και η φυσική. Ωλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ πήγα για καφέ τώρα το πρωί, πήγα όμως και ένα σούπερ μάρκετ. Ήθελα λίγα πραγματάκια καλά, οπότε πάμε να σου δείξω τι πήρα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια, εκ των οποίων εγώ άνοιξα και έφαγα το πρωινό μου με ολικής κατσέλης ψωμάκι, πήρα και άσπρο, πήρα λίγο τριμμένο τυράκι, πήρα αυτά εδώ πέρα τα ψωμάκια για το μπέργκερ, πήρα μοτζαρελάκι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ιδίως το βράδυ να τρώω με πέστο, πήρα αυτά εδώ πέρα τα μπισκοτάκια, τα digestive. Εννοείται ότι πήρα και σοκολάτα, βασικά αυτή τη θέλει ο κόρη μου. Πήρα πουρέ πατάτας, κρέμες γάλακτος και άλλα ψωμάκια. Πήρα εδώ πέρα χοιρινή καπνιστή ομοπλάτη, το λέει όλοι. Χοιρινό καπνιστό σε φέτες, τους αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρα σοκοφρετάκια και για μένα και για τα παιδιά, γιατί εγώ δεν μπορώ να φάω σοκοφρετιτζά, αλήθεια τώρα. Πήρα κύκνος. Και πήρα palm olive. Είπα να το δοκιμάσω, παιδιά, γιατί το φέρι μου έχει σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πράγματα. Πάρα πολύ λίγες καταστάσεις, όπως βλέπεις. Και σήμερα είναι πάρα πολύ χαλαρά τα πράγματα, γιατί είναι Παρασκευή. Μεταξύ, εμείς θα διαβάσουμε το μεσημέρι, όπως διαβάζουμε κάθε φορά. Και θα διαβάσουμε για τα μαθηματικά, γιατί γράφουμε μαθηματικά. Λοιπόν, εγώ χθες από βραδείς. Από βραδείς, τέλος πάντων, εγώ, παρεμπιπτόντως, έφτιαξα, παιδιά, το βλέπεις, μία ολόκληρη ταψάρα. Γιουβέτσι με κοτόπουλο, κυριαρχεί το μπαχάρι εδώ πέρα. Κυριαρχεί το μπαχάρι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έφτιαξε αυτή τη γιουβετσάρα με την κοτοπουλάρα και το κοκκινιστό μου το κρυφαράκι, έτσι, να πάει Παρασκευή Σάββατο και την Κυριακή, να μαγειρέψουμε. Λοιπόν, και εδώ κάπου, για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, έχω να σου πω ότι σου έχω κάποια αγαπημένα για το 2022. Λοιπόν, πάμε να σου τα δείξω. Τα πράγματα είναι επιλεγμένα στα δάχτυλα. Είναι πάρα πολύ λίγα, δηλαδή, για όλη τη χρονιά που πέρασε. Απλά, έχει περάσει αυτή η καταναλωτική μου μανία, έτσι όπως είχα αρχίσει και με ξέρατε κι εσείς ότι έπαιρνα. Κάπου μου χτίσα λίγο με όλο αυτό το πράγμα. Σίγουρα, όταν μου τελειώνει κάτι, πάω και το αγοράζω. Αλλά επειδή μεγαλώνουν τα παιδιά και μεγαλώνουν και οι ανάγκες και οι ευθύνες και αλλάζουν οι προτεραιότητες, κοιτάω να είναι πιο σκεπτικά όλα. Οπότε, πραγματικά, έχω αφήσει και πολύ πίσω αυτή την ενότητα με τα αγαπημένα. Αλλά παρόλα αυτά, εννοείται ότι αγαπάω, εννοείται ότι φροντίζω τον εαυτό μου, το δέρμα μου, το σώμα μου, τα πάντα όλα. Οπότε, πραγματικά, θα εστιάσουμε σε πολύ λίγα πραγματάκια. Και θα αρχίσω βασικά με ένα σέρουμ, το οποίο το έχω αγαπήσει, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι από Aloe Colors, το Aloe Vera. Είναι ένα σέρουμ το οποίο σου προσφέρει δροσιά, ενυδάτωση πάνω απ' όλα και γενικά είναι όλα τα λεφτά. Συνεχίσω τώρα με ένα body mist, το οποίο είναι από Dallon Cosmetics, αγαπημένη εταιρεία, χρόνια τώρα, ελληνική εταιρεία, το οποίο αυτό το συγκεκριμένο μυρίζει πούδρα και όσες φορές το έχω βάλει, μυρίζει μία φρεσκάδα και μου λένε ποιο αφρόλουτρο είναι. Δεν είναι αφρόλουτρο, είναι αυτό εδώ πέρα από Dallon, το οποίο το αγαπάω, είναι η μπλε σειρά, αν θα θυμάσαι το άρωμα πούδρας, αν και νομίζω η πούδρα δεν ξεχνιέται, είναι αγαπημένη μυρωδιά. Το έχω βάλει στην καρδιά μου, το αγαπάω και είναι ένα μυς το οποίο κρατάει κιόλας. Το βάζω στο πρόσωπο, στο δέρμα μου, στα μαλλιά μου, ακόμα ναι και στα μαλλιά. Θα συνεχίσω τώρα με μια αγαπημένη σειρά η οποία την έχω αγαπήσει όχι γιατί είναι χριστουγεννιάτικη σειρά, αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το μελομακάρονο και γενικά μου αρέσει η μυρωδιά μου, θυμίζει έτσι χειμώνα και γενικά πολύ κόζη κατάσταση και. Μη στα πολυλογώ, μιλάμε για αυτήν εδώ πέρα την σειρά από Aeolia Cosmetics, αγαπημένη εταιρεία, επίσης ελληνικότατη. Παιδιά, πραγματικά, έχω να σου πω, όσον αφορά το scrub, κοίτα εδώ, άσε που έχει σήμερα,
μέσα, αλλά αφήνει το δερματάκι σου τόσο απαλό. Ένα τέλειο προϊόν για να κάνεις την απολέπιση του σώματος και εννοείται ότι άμα βάλεις όλα τα προϊόντα στη σειρά, τόσο καλύτερα και τόσο έχει μεγαλύτερη διάρκεια η μυρωδιά. Το αφρόλουτρο τέλειο, η λοσιόν ακόμα πιο τέλεια και ολοκληρώνεται όλο αυτό το πράγμα με το τέλειο mist. Το βάζεις και στα μαλλιά σου, έχει σήμερα και αυτό το τέτοιο. Θα σας έχω εδώ πέρα την εικόνα για να δείτε όλη τη σειρά. Είναι τα φάση αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, και πάμε και στα δύο καλλυντικά, τα οποία να σας πω την αλήθεια δεν χρησιμοποίησα πολύ καλλυντικό, γιατί ξέρετε κάτι, ενώ έχω τόσα πράγματα, συνέχεια βάζω again τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε εσείς. Λοιπόν, ένα προϊόν το οποίο μου έχει κλέψει την καρδιά και το φοράω και αυτή τη στιγμή στα χείλη μου, δεν είναι κραγιόν παιδιά, είναι αυτό εδώ πέρα το lip balm, το οποίο είναι κάτι από Dusty Cream, έχει να κάνει με το pH των χιλιών σου, όσα χείλια κι αν μπει παίρνει το χρώμα, χρωματίζει ουσιαστικά τα χυλάκια, δεν έχει καμία σχέση το πορτοκαλί το χρώμα, παίρνει άλλο χρώμα αν το εφαρμόσουν διαφορετικά χείλια, ενυδατοσάρα φουλ, κρατάει φουλ, έχω πιει καφέ, γίνεται ένα με τα χείλη μου, δεν βγαίνει, που εγώ δεν μπορώ γενικά να βάλω πολύ ενυδάτωση στα χείλη μου, ενυδατικά κραγιόν, φεύγουν για πλάκα. Δηλαδή ζωγραφίζονται πάνω στο κύπελο του καφέ, στην κούπα, στα πιρούνια και. Αυτό το πράγμα, παιδιά, πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το Living Coral, Lip Tint είναι συγκεκριμένο. Το αγαπώ. Και ένα τελευταίο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα το concealer, το οποίο είναι από Catrice, το 032 το Biscuit. Είναι το concealer το οποίο με βοηθάει να αποχρωματίσω τους μαύρους κύκλους. Αυτή τη στιγμή το φοράω και πετάω. Λοιπόν, ζάρι καθόλου. Δεν φοράω make-up, είναι το πρωί ξύπνησα, έβαλα αυτό και βγήκα. Είναι τέλειο, είναι πολύ καλυπτικό. Είναι φοβερό, έχει και αυτό εδώ πέρα το ματζαφλάρι το μπροστά, το οποίο κάθεται τέλεια και εφαρμόζεται πολύ καλά στο μάτι. Το αγαπώ. Οπότε, το βιντεάκι αυτό ήρθε στο τέλος του. Αυτό ήταν το σημερινό vlog, ήταν αυτό το πρώτο βίντεο για το 2023. Θα συνεχίσουμε εννοείται το 2023 με βιντεάκια. Πάω να φτιάξω τα νύχια μου, οπότε το δεύτερο βίντεο θα αρχίσει με την συντήρηση των νυχιών μου. Ενέ, έχει κατέβει το σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε και στο TikTok αλλά και στο Instagram, να με βρείτε και τσαλακώνουμε, μπαίνουν διαγωνισμοί, ξέρεις τώρα, να χτυπάς και το κουδουνάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από την Μπέλα Μέρη και σου στέλνω γλυκά φιλάκια. Γεια! Yeah!